το 2014. Μετά την ψήφιση του κυρίου Όγκου των αντιλαϊκών μέτρων με τις μειώσεις μισθών και συντάξεων και τις περικοπές στην υγεία, τα νομοθετήματα θα εστιάσουν το επόμενο διάστημα και ως την προεκλογική περίοδο στο άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και αγορών, την ταχεία διοδότηση και τη μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις και τη συρρήγνωση του δημοσίου. Ο κύριος όγκος αυτών των μέτρων αναμένεται να ενσωματωθεί σε δύο πολυνομοσχέδια που θα κατατεθούν ως το τέλος Μαρτίου. Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή ένας νόμος για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτός αφορά και τις υποχρεώσεις από τη νέα δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο και τις δικές μας επιλογές. Η προεκλογική περίοδος πρέπει να είναι ένα τριήμερο, το Σαββατοκύριακο των εκλογών. Δεν έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε τα μολύβια κάτω ούτε για ένα λεπτό και κυρίως στα Υπουργεία. Ταυτόχρονα επιχειρείται να δοθεί όθηση στην παράδοση της δημόσιας περιουσίας στα μονοπόλια. Ο Διευθύνων Συμβούλος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων δήλωσε στο Reuters ότι προχωρούν άμεσα οι πώλησεις του ΟΠΑΠ και των ελληνικών πετρελαίων και ακολουθούν οι εταιρείες ίδρυυσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουν την παραχώρηση ακινήτων φυλέτων. Το δεύτερο εξάμεινο παίρνουν σειρά κυρίως λιμάνια, αεροδρόμια και οδικοί άξονες. Το επόμενο μεγάλο γεγονός είναι οι εκλογές. Αν αυτές πάνε καλά με την έννοια του να υπάρχει κυβέρνηση και να υπάρχει κατεύθυνση, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που ο προσλαμβανόμενος κίνδυνος της χώρας για τους επενδυτές θα είναι σε επίπεδα που θα μπορούν να επενδύσουν. Αμέσως μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση προκύψει, θα ανακοινώσει βάσει των δεσμεύσεων του Μνημονίου το νέο λογαριασμό για τα λαϊκά στρώματα. Αυτό θα περιλαμβάνει άμεσα τις περικοπές στα ΕΦΑΠΑΞ, τις περικοπές στα ειδικά μισθολόγια και τη νέα φοροεπιδρομή που σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να εφαρμοστούν από Ιούνιο. Η υποχρέωση που έχουμε είναι μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, να έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες για τα υπουργικά ταμεία. Οι αποφάσεις για τα ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματα θα πάρθουν από την επόμενη κυβέρνηση, γιατί είναι υποχρέωση του δεύτερου τριμήνου. Η νέα κυβέρνηση θα κάνει με το που αναλάβει και την εξειδίκευση των μέτρων για την περίοδο 2013-2014 με τη συγκρότηση ενός νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Εκεί θα πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους για τη σφαγή των κοινωνικών επιδομάτων, τις νέες περικοπές στις συντάξεις, τις νέες περικοπές στην υγεία, στις οποίες σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο θα στηριχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή τα επόμενα χρόνια. Το μισθολογικό θα ξαναμπεί στο τραπέζι, καθώς θα υπάρξει μια πρώτη αποτίμηση στην υλοποίηση των μειώσεων των μισθών, ενώ θα έχουν φανεί και οι τρύπες στα ταμεία από τη μείωση των μισθών και των εργοδοτικών εισφορών, που θα καθορίσουν και το ύψος των μειώσεων στις συντάξεις. Πιστεύω ότι το επίπεδο των αμοιβών και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όπως και το επίπεδο των συντάξεων, ναι, έτσι, τα επόμενα και χρόνια, αυτό πολύ σημαντικό, ναι, θα κριθεί από την πορεία της χώρας και ιδιαίτερα μέσα στο 2012, που είναι από τα κρισιμότερα χρόνια, ο κρισιμότερος χρόνος. Έχουμε υπολογίσει ότι το 2012 θα έχουμε μείωση των εσόδων της τάξης του 20%. Είναι υπολογισμένο. Πόσο? 20%. Ωραία, εάν γίνει 30% η αδυναμία να πληρώσουν τις εισφορές. Εάν γίνει 30%, εάν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων έχουν 30% μείωση ή 40% μείωση, πρέπει να ξαναδούμε. Πού πάμε? Η μέγενη στις δαπάνες του δημοσίου είναι συνεχής. Στο πλαίσιο του στόχου για μηδενισμό του πρωτογενούς ελλείμματος στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνεται ότι καμία πρόβλεψη για δαπάνες δεν είναι δεσμευτική και δεν θα γίνονται εκταμιεύσεις σε περίπτωση που καταγράφονται υστερήσεις στα έσοδα. Η πορεία εσόδων και δαπανών θα παρακολουθείται πλέον στενά σε μηνιαία βάση, προκειμένου να γίνονται αυτόματες προσαρμογές στις δαπάνες, κάνοντας ακόμα πιο ασφικτικό το πλαίσιο για τη λειτουργία του δημόσιου τομέα συνολικά και ειδικότερα της υγείας, της πρόνοιας των ασφαλιστικών ταμείων. Επίγουσα ανάγκη.